Ελάτε κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, εμείς με πολύ σοβαρότητα στεκόμαστε σε μια σειρά ζητήματα και δεν βγάζουμε ανακοινώσεις με το παραμικρό. Και ιδιαίτερα όσον αφορά κοινωνικά θέματα, στα οποία βεβαίως την ενημέρωση την οποία έχουμε είναι αυτό το οποίο βγαίνει είτε από τις επίσημες πηγές, είτε από την ειδησιογραφία. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι εδώ και τοποθετούμαστε γενικά στα ζητήματα αυτά, λέγοντας ότι αφενός μεν η αστυνομία λειτουργεί ως κατασταλτικός μηχανισμός και όχι ως μηχανισμός πρόληψης. Δεύτερον, διαμορφώνεται ένα νομικό σύστημα το οποίο θωρακίζει και αυστηροποιεί τις ποινές απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα και ο πρόσφατος αντεργατικός νόμος σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Και τρίτο στοιχείο το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε είναι ακριβώς ότι σε μια σειρά ζητήματα η συκοφάντηση η οποία και από συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο κύριος Μπαλάσκης, ο γνωστός συνδικαλιστής, απέναντι στο οργανωμένο κίνημα, το εργατικό, κάθε φορά που υπήρχαν κινητοποιήσεις, είναι συγκεκριμένος ο ρόλος και η δουλειά του. Σε αυτά τα ζητήματα θα θέλαμε να σταθούμε. Μάλιστα. Και όχι σε ζητήματα τα οποία αφορούν το πώς έγινε, το αν έγινε και ποια ο ψυχολογικός. Θα επανέλθουμε. Πρώτο ζήτημα, ο νόμος αυτός είναι να πατήσει πάνω στους προηγούμενους αντεργατικούς νόμους που είχαν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς διαφωνούμε με την υπόθεση διευθέτηση του χρόνου σε ατομικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό επίπεδο, όπως εφαρμόστηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επεκτάθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Το ζητούμενο ποιο είναι, ότι η τεχνολογία αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Αντί ο εργαζόμενος να δουλεύει λιγότερο, να αμείβεται περισσότερο, να έχει ελεύθερο χρόνο και να μπορεί να τον αξιοποιεί για να ικανοποιεί τις ανάγκες του, σήμερα δουλεύει περισσότερες ώρες με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και πρέπει σε αυτές τις ανάγκες να προσαρμοστεί. Άρα δηλαδή διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις επιστροφή σε έναν εργασιακό μεσαίωνα και στις νέες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο υπεύθυνος δεν είναι οι ιδεολειψίες της κυβέρνησης. Υπεύθυνοι είναι ακριβώς τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που πάνω σε αυτά και στη θωράκισή τους ήρθε η κυβέρνηση να βάλει ένα ακόμη λιθαράκι. Και το δεύτερο, επειδή ακριβώς θα φέρει αρνητικές επιδράσεις, βαθιά αρνητικές επιδράσεις στη ζωή των εργαζόμενων, πρότεισε η κυβέρνηση να θωρακίσει ακόμη περισσότερο και να καταργήσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων στον συλλογικό αγώνα. Δηλαδή στο να υπάρχουν σωματεία που να μην είναι εργοδοτικά και κρατικά. Και δεύτερον, στο πώς κηρύσσεται η απεργία αξιοποιώντας το αντιαπεργιακό τερατήρισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα δύο ζητήματα, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει ο κόσμος να κατακτήσει. Ο νόμος αυτός θα μείνει στα χαρτιά, όπως και άλλοι αντίστοιχοι νόμοι, και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο. Ευχαριστούμε. Τώρα, λογικές και υποσχέσεις ότι θα τα καταργήσουμε είναι όπως καταργήθηκαν τα μνημόνια.